Να πω αρχικά ότι είμαι ο Τάσος Ζάχος, editor in chief του Fortune και είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι σε αυτό το σημείο, γιατί το συγκεκριμένο περίπτερο είναι γεμάτο με νέες ομάδες, οι οποίες κομίζουν ένα νέο ήθος στην επιχειρηματικότητα, κομίζουν καινοτομία, εξωστρέφεια και υγεία. Και είμαι περισσότερο χαρούμενος, αν και έχει τώρα αρκετό θόρυβο εδώ, που σήμερα έχω μαζί μου τον επικεφαλής μιας εταιρείας, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα, μιας ιστορικής εταιρείας, τον πρόεδρο και CEO της Παπαστράτος, τον κύριο Χαρμπαντίδη. Κύριε Χαρμπαντίδη, καλώς ήρθατε. Καλημέρα, Τάσο. Καλημέρα σε όλους. Νομίζω ότι θα ζήσουμε με το θόρυβο, αλλά να δημιουργήσουμε έτσι ένα περιβάλλον πιο άνετο, να μιλήσουμε λίγο πιο informal και βέβαια να ξεκινήσουμε από τον Ενικό, έτσι. Ωραία, συμφωνώ. Πολύ ωραία. Καταρχάς, Χρήστο, θα ήθελα να σε ρωτήσω πώς αισθάνεσαι που βρίσκεσαι σε αυτό το stage σήμερα με τόσο κόσμο γύρω-γύρω, σε περίπτερα ομάδες. Είναι πολύ ενδιαφέρον να βρίσκεσαι σε ένα τόσο ζωντανό χώρο και ακόμα και ο τρόπος που το στήσατε σήμερα έχει νόημα να μπορούμε να αλληλεπιδρούμε με τον κόσμο, ακόμα και όταν βλέπουν άλλα περίπτερα. Να σου πω την αλήθεια, από πέρσι είχα ζηλέψει γιατί δεν είχα συμμετοχή σε αυτό το περίπτερο. Οπότε σε ευχαριστώ που μου δίνεις την ευκαιρία. Εμείς ευχαριστούμε. Να ξεκινήσουμε λίγο. Η θεματική της συζήτησης μας σήμερα είναι ότι η Παπαστράτος στην ουσία θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι πλέον μια startup με ιστορία 88 χρόνων. Οπότε θα ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε και να καταλάβει λίγο και ο κόσμος τι είναι αυτό που συμβαίνει στην εταιρεία τα τελευταία 2-3 χρόνια. Ένα transformation, μια σημαντική αλλαγή. Εκεί που ξεκίνησαν όλα είναι ο λόγος για τον οποίο δημιουργείται αυτό το οικοσύστημα. Είναι αυτός ο κόσμος που αλλάζει με δραματικούς ρυθμούς και οι καταναλωτές οι οποίοι είναι ιδιαίτερα απαιτητικοί. Υπάρχει ακόμα ένας έξτρα λόγος για το δικό μας, για τη δική μας την αγορά, είναι το πρόβλημα του προϊόντος. Άρα πολύ νωρίς πήραμε την απόφαση ότι πρέπει να αλλάξουμε εμείς και να αλλάξουμε δραματικά, άρα μιλάμε για ένα transformation, και το οποίο έφερε και πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές και στο προϊόν, στα προϊόντα που πουλάμε, αλλά και στον τρόπο που δουλεύει η εταιρεία, στην κουλτούρα της εταιρείας, στο εξωτερικό περιβάλλον. Είναι ένα massive transformation σε πάρα πολλά επίπεδα. Αυτό το transformation μεταφράστηκε και σε μια μεγάλη επένδυση που έγινε στον Ασπρόπυργο, όπου πλέον παράγονται οι ράβδοι καπνού για το IQOS. Αυτή η επένδυση πώς έχει πάει, έχει συμπληρωθεί περισσότερο από ένας χρόνος, τι έχει αλλάξει την εταιρεία? Εμείς το όραμα που καθορίσαμε είναι να μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε, έτσι ώστε να πάμε σε έναν κόσμο χωρίς τσιγάρο. Και στην Ελλάδα το σβήσαμε το τσιγάρο. Σταματήσαμε να παράγουμε τσιγάρα. Κάναμε αυτή την πολύ μεγάλη επένδυση, η οποία έχει ολοκληρωθεί στο μεγαλύτερο βαθμό και μας δίνει τη δυνατότητα να είμαστε μέρος του καινούργιου κόσμου. Να συμμετέχουμε πάρα πολύ ενεργά σε αυτή τη μεγάλη μετάλλαξη, να την οδηγούμε στη μετάλλαξη του industry και την ίδια στιγμή να επενδύουμε στη χώρα μας, να δημιουργούμε θέσεις εργασίας, να δημιουργούμε ευκαιρίες για τις εταιρείες μικρές ή μεγάλες που είναι συνδεδεμένες με εμάς. Άρα ναι, πηγαίνει πάρα πολύ καλά και μας έχει ανοίξει νέους δρόμους. Άρα αποφασίσετε να σταματήσετε το κάπνισμα δηλαδή κατά κάποιο τρόπο. Και από ό,τι βλέπω είναι και κυρίαρχο το σύνθημα στη ΔΕΘ φέτος, έτσι. Δηλαδή για ένα κόσμο χωρίς καπνό. Το μήνυμά μας, το μήνυμα που θα διαβάσουμε έτσι πολύ στην φετινή ΔΕΘ και όχι μόνο, είναι το προς το καλύτερο. Και στην ουσία δεν είναι μόνο ένα μήνυμα, είναι μία δέσμευση που πηγάζει από τις αξίες της εταιρείας. Δηλαδή, αν δει κάποιος την εταιρεία μας στο παρελθόν, υπάρχει μια συνεχής προσπάθεια προς το καλύτερο. Αυτό είναι και ένα μήνυμα για τον κόσμο προς τα έξω, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε την Ελλάδα που θέλουμε. Πρέπει ο καθένας από εμάς κάθε μέρα να κάνει ένα βήμα μικρό ή μεγάλο προς το καλύτερο και υπάρχουν πάρα πολλά από αυτά τα βήματα που βλέπουμε σήμερα εδώ. Σωστά. Για να γυρίσουμε λίγο στο αρχικό ζήτημα και που είναι και το κεντρικό σήμερα της συζήτησης. Μιλάμε για startups. Εδώ έχουμε αρκετές. Ποια θα έλεγες ότι είναι τα χαρακτηριστικά των startups που έχετε υιοθετήσει στην Παπαστράτος τα τελευταία 3 χρόνια? Εμείς πολύ νωρίς συνειδητοποιήσαμε ότι για να προχωρήσουμε και να ολοκληρώσουμε την αλλαγή την οποία είχαμε ονειρευτεί, δεν ήταν δυνατόν να συνεχίσουμε με τον τρόπο που λειτουργούσαμε. Σαν μεγάλη εταιρεία, με διαδικασίες, σταθερά, με προβλεψιμότητα, έπρεπε να δανειστούμε πάρα πολλά κομμάτια από τον τρόπο δουλειάς και την κουλτούρα από τις μικρές εταιρείες, από τα startups. Γι' αυτό κάναμε πάρα πολλά πράγματα. Η εταιρεία φρόντισε να πάμε εμείς στο Silicon Valley, κάναμε ένα outpost εκεί, να μάθουμε πώς δουλεύουν με lean τρόπους, φέραμε agile μέσα στην οργάνωση,
προσπαθήσαμε να και σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε project management λογική, έτσι ώστε να τρέχουμε με low scale, χαμηλού budget projects και να μπορέσει να προχωρήσει όλη αυτή η αλλαγή πάρα πολύ. Σε πάρα πολλές διαστάσεις έχουμε κλέψει. Άρα αν τα κωδικοποιήσουμε θα λέγαμε καινοτομία σίγουρα όσον αφορά και το νέο προϊόν, αλλά και εξωστρέφεια, δηλαδή και στη Silicon Valley, για να δείτε λίγο πώς βλέπουν αυτά τα σχήματα. Απολύτως και συνεργασίες θα έλεγα. Συνεργασίες. Δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα να μπορέσεις να πας μπροστά. Θέλει φοβερό agility, άρα άλλος τρόπος λογικής, πολύ πιο οριζόντιος παρά κάθετος, όπως είναι συνηθισμένες οι εταιρείες να είναι οργανωμένες. Πάρα πολύ εξωστρέφεια, συνεργασίες για να μαθαίνουμε και να μπορούμε και να αλλάζουμε διαρκώς. Και μπορώ να πω εγώ εδώ τώρα ότι γνωρίζω ότι στην Παπαστράτος οθούσατε και τους εργαζόμενούς σας στο να κάνουν δικά τους εταιρικά σχήματα, να σκέφτονται λίγο με τη λογική των entrepreneurs, σωστά. Έχουμε ανοίξει πάρα πολύ. Θέλουμε να φέρουμε entrepreneurial thinking μέσα στην εταιρεία. Είναι απολύτως απαραίτητο, γιατί βρεθήκαμε σε εκατοντάδες νέα προβλήματα κάθε μέρα. Αρχίσαμε να ασχολούμαστε με τεχνολογία και υψηλή σε πολλές περιπτώσεις, με customer care, πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι digitalization που δεν το είχαμε ακουμπήσει και με αυτή την έννοια αντιμετωπίσαμε πάρα πολλά νέες προκλήσεις σε καθημερινή βάση και έπρεπε να έχουμε μια πολύ φρέσκια λογική για να μπορέσουμε να τις αντιμετωπίσουμε. Σωστά, αλλά να πούμε εδώ ότι και στην πράξη έχει τρέξει, η Παπαστράτος έχει στηρίξει και το Disrupt Greece, για παράδειγμα, 2 χρόνια, αλλά και άλλες πρωτοβουλίες. Θα ήθελα λίγο, Χρήστο, να μου πεις πώς βλέπεις τη σχέση που πρέπει να έχουν οι μεγάλες εταιρείες με τα startups. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι η ουσία στο οικοσύστημα είναι να υπάρξουν εκεί συνέργειες. Αυτό έχει διπλή λογική. Πρώτα απ' όλα, για μας ήταν απολύτως απαραίτητο. Ήταν μία από τις βασικές αλλαγές που κάναμε. Στον παλιό μας κόσμο, θεωρούσαμε ότι οι μεγάλοι πρέπει να συνεργάζονται με τους μεγάλους. Γιατί σταθερότητα, προβλεψιμότητα κτλ. Στο νέο μας κόσμο είναι απολύτως απαραίτητο να πάρεις νέα γνώση από μικρότερες, πιο ευέλικτες εταιρείες, ταλέντο, τρόπο δουλειάς, άρα είχε πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι για να μάθουμε. Και γι' αυτό και η επαφή με το Disrupt Greece και με άλλες πρωτοβουλίες. Από την άλλη, για μένα είναι χρέος. Έχουμε χρέος ως ένας μεγάλος οργανισμός που είναι leader στην Ελλάδα, όχι μόνο στην αγορά μας, στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας, να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τα startups που είναι βασικό κομμάτι της λύσης μας για να αναπτυχθεί η χώρα στην κατεύθυνση που θέλουμε. Και έχετε δει, φαντάζομαι, αποτέλεσμα πάνω σε αυτό, έτσι, ειδικά τα τελευταία 3 χρόνια. Δηλαδή, στο πώς έχουν ανταποκριθεί και οι ίδιες οι ομάδες. Έχουμε εξαιρετικά και αρκετά παραδείγματα από συνεργασίες που ξεκίνησαν έλα για να δούμε και έχουν εξελίχθει ως μακροχρόνιες πια συνεργασίες. Όχι όλες επιτυχημένες, να μην τα ωρεοποιούμε, αλλά πολλές από αυτές είμαι προσωπικά εντυπωσιασμένος από το αποτέλεσμα. Σίγουρα πάντως, αν κάνουμε μια βόλτα στο περίπτερο, μπορούμε να δούμε ομάδες που πριν 3 χρόνια ήταν εντελώς σε early stage επίπεδο και πλέον έχουν πάει ακόμα καλύτερα και σήμερα είναι εδώ για να δείξουν τι έχουν κάνει παραπάνω, έτσι. Συμφωνώ απόλυτα, Τάσο, και σε αυτό που συμφωνώ και είμαι σίγουρος ότι όλοι συμφωνούν, ότι θέλουμε πολύ περισσότερες. Οι αριθμοί είναι πολύ χαμηλοί. Και γι' αυτό χρειάζεται και τη συνδρομή τη δική μας. Χρήστο, είσαι επικεφαλής σε μια εταιρεία μεγάλη, πολυεθνική. Τι θα έλεγες ότι ζηλεύεις εισαγωγικά από τους entrepreneurs και θα ήθελες λίγο να υιοθετήσεις όταν τους βλέπεις να επιχείρουν εδώ? Προσωπικά δυσκολεύτηκα πολύ. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από το transformation είναι και η προσωπική μεταμόρφωση του καθενός από εμάς. Και από την αρχή προσπάθησα να δω πώς πρέπει να ανταποκρίνομαι. Και υπάρχουν χαρακτηριστικά, ας πούμε, η συνεχής μάθηση. Αυτό δεν είναι κάτι γενικό. Μπέμπαινα σε meeting και μου μιλούσαν για καινούριες τεχνολογίες, για analytics, και ενώ έφευγα νόμιζα ότι καταλάβαινα, και μετά από μία μέρα, μία εβδομάδα, ξανά με στο meeting, ξανά τα ίδια πράγματα. Ένα άλλο κομμάτι ήταν decision making. Δεν έπρεπε να δώσω αποφάσεις σε άλλους. Δεν ήταν εύκολο αυτό να αποκοπείς από αυτό. Είναι μια διαρκής αλλαγή που εμένα οι νέοι entrepreneurs δημιουργούν, είναι έμπνευση. Μάλιστα, εδώ είπαμε και στην αρχή ότι είναι συνολικά στη ΔΕΘ φέτος πάνω από 200 ομάδες. Ποιο πιστεύεις ότι είναι το μήνυμα με το οποίο πρέπει να φύγουν από εδώ και αν ήταν να τους δώσεις και κάποια συμβουλή, ποια θα ήταν αυτή? Να σου πω την αλήθεια, συμβουλές δεν δίνω. Προσπαθώ να μαθαίνω κι εγώ. Αλλά θα έλεγα, χρειάζεται να ονειρεύεται κάποιος και όσο πιο δύσκολο είναι αυτό που ονειρεύεσαι να κάνεις, είναι τόσο πιο
ωραίο, τόσο πιο μεγάλη θα είναι επιστροφή σε χαρά και σε χρήμα, αν μου επιτρέπεις. Θα πρέπει να είναι έτοιμος ο κόσμος για σκληρή δουλειά, για πολλές αποτυχίες, αλλά με την έννοια της μάθησης και να προχωράει μπροστά, να μην απογοητεύεται. Η συνεργασία είναι κλειδί. Θα πρέπει να έχουν στο μυαλό τους ότι πρέπει να βρίσκουν τρόπους να συνεργάζονται, όχι μόνο μέσα στον οργανισμό τους, αλλά και στο εξωτερικό περιβάλλον. Και το ένα μήνυμα, αν θέλεις, από το σύνολο αυτών που θα είχα να μοιραστώ μαζί τους, είναι να μείνουν εδώ. Να μείνουν στην Ελλάδα. Να μείνουν στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι ένα φανταστικό μέρος να ζει και να επιχειρεί κανείς. Έχει access σε human capital φοβερό. Δυστυχώς υποφέρουμε στο κομμάτι της γραφειοκρατίας και της φορολογίας. Ελπίζουμε σε ένα καλύτερο μέλλον. Αλλά είναι εδώ που έχουμε δει πάρα πολύ καλά παραδείγματα να ανθίζουν και είναι και εδώ που τους χρειάζεται η χώρα τους. Έχουν και ένα μικρό και αυτοί κομμάτι της ευθύνης να συνεισφέρουν σε αυτό που χρειάζεται η Ελλάδα μας για αύριο. Χρήστο, σε μια πρόσφατη συνέντευξή σου είχες πει μάλιστα ότι πιστεύεις ότι η Ελλάδα μπορεί να γίνει παγκόσμιο hub καινοτομίας, αρκεί να υπάρχει σχέδιο. Τώρα ανέφερες δύο βασικά προβλήματα. Υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει άμεσα να κάνουμε σε αυτά που ήδη έχουν γίνει, για να πάμε λίγο καλύτερα? Νομίζω ότι έχουμε οριμάσει αρκετά, όχι πολύ, αλλά αρκετά, στο να κατανοούμε τα προβλήματα. Ακούγεται και εκεί λίγο κοινότυπο να συζητάμε τα προβλήματα, όλοι τα ξέρουμε. Νομίζω το σχέδιο είναι κλειδί. Και αισθάνομαι ότι υπάρχει μια οριμότητα και πια από αυτούς που κάνουν τις πολιτικές και από το οικοσύστημα και από εμάς που έχουμε και εμείς μερίδιο της ευθύνης να φτιάξουμε αυτό το σχέδιο και να προχωρήσουμε, γιατί ο κόσμος τρέχει. Το χρειαζόμαστε και χρειαζόμαστε δράσεις άμεσα. Ναι, οι αλλαγές είναι πάρα πολλές, είναι ραγδαίες, οπότε σίγουρα χρειάζεται μια μεσότητα. Και για να μιλήσουμε λίγο ευρύτερα, πέρα και από τις νεοφυείς επιχειρήσεις, είμαστε στη ΔΕΘ. Τι περιμένουν γενικά οι επιχειρήσεις πλέον στην Ελλάδα? Πρέπει να ανοίξουμε στον κόσμο. Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν ματιά στο τι γίνεται στον κόσμο. Γι' αυτό και βρισκόμαστε και μοιραζόμαστε. Και από εκεί και πέρα θέλει τις σωστές πολιτικές και θέλει και να αναλάβει ο καθένας, και εκεί θέλω να μείνω, το κομμάτι της ευθύνης που του αναλογεί. Σαν Παπαστράτος, εσείς πιστεύετε ότι το έχετε κάνει? Εμείς προσπαθούμε και θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε. Ήμασταν μια, για να μην πω τα διάφορα για την Παπαστράτος, να μείνω σε ένα σημείο, ήμασταν η μόνη επιχείρηση που ανακοίνωσε και πραγματοποίησε επένδυση σε περιβάλλον Brexit. Υψηλό ρίσκο, αλλά αποδείχθηκε σωστό. Τώρα που είναι πιο ήρεμα τα πράγματα, θα περίμενα πολύ περισσότερους να κάνουν αυτό το βήμα τόλμης για να μπορέσουν να βοηθήσουν τη συνολική κατάσταση. Υπάρχουν άνθρωποι και που μπορούν, πρέπει να θέλουν, έτσι ώστε να μπορέσουμε όλοι μαζί να πάρουμε το κομμάτι της ευθύνης που μας αναλογεί. Ωραία. Και Χρήστο, αν λέμε ότι η Παπαστράτος είναι μια startup με 88 χρόνια ιστορίας, το scale-up ποιο είναι, δηλαδή η επόμενη μέρα για την εταιρεία? Σε αυτό το μέγεθο scale-up είναι λίγο δύσκολο. Αλλά προφανώς η πρόοδος που έχουμε φέρει αυτά τα χρόνια, μόνο όρεξη, διάθεση και αισιοδοξία μας γεμίζει. Έχουμε ανοίξει τις πόρτες σε έναν τρομερά ενδιαφέροντα κόσμο που έχουμε φέρει τεχνολογία και επιστήμη στο κομμάτι των καπνικών, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε πολύ καλύτερες εναλλακτικές σε σχέση με το κάπνισμα. Και εκεί υπάρχουν πάρα πολλές τεχνολογίες που κοιτάμε και έτσι ώστε να φέρουμε και στην ελληνική αγορά για να πάει η Παπαστράτος ακόμα πιο ψηλά. Πάντως αυτό είναι μια τάση η οποία είναι παγκόσμια, έτσι, δηλαδή που αλλάζει στην αγορά σας, και μπορούμε να πούμε ότι ήσασταν αρκετά μπροστά σε αυτό το κομμάτι και πλέον έχετε και κεντρικό ρόλο, έτσι. Είμαστε, νομίζω, οι καθαροί ηγέτες και είμαστε και αυτοί που πολύ τολμηρά λέμε ότι αυτά τα νέα προϊόντα δεν είναι ένα ακόμα προϊόν στο πορτφόλιό μας, αλλά είναι αντικατάσταση του τσιγάρου. Θέλουμε να πάμε σε έναν κόσμο χωρίς τσιγάρο και γι' αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να φέρνουμε επιστημονικά τεκμεριωμένες καλύτερες εναλλακτικές σχέσεις με το κάπνισμα, και αυτό κάνουμε και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Μάλιστα, ωραία. Έχουμε πάει πάρα πολύ καλά σε χρόνο. Έχουμε να δώσουμε μία διερωτήση, αν θέλετε, για να κλείσουμε τη συνάντηση. Θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι? Νομίζω ότι τα πάμε πολύ κατανοητά. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Τάσο, και του χρόνου. Και του χρόνου. Ευχαριστούμε.